Σοκ σε όλη την Γαλλία έχει προκαλέσει η τελευταία επίθεση των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους μέσα σε εκκλησία. Τα μέτρα ασφαλείας είναι έτσι κι αλλιώς ιδιαιτέρως αυξημένα σε όλη τη χώρα, που τελεί εδώ και 8 μήνες σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Διάγγελμα απίθυνε το βράδυ ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ. Πρέπει να σας αποκαλύψω την αλήθεια. Αυτός ο πόλεμος θα είναι μακρύς. Στοχοποιείται η δημοκρατία μας. Αυτή είναι στο επίκεντρο και είναι καθήκον μας να την προστατεύσουμε. Η δύναμή μας είναι η ενότητά μας. Επομένως, Γάλλοι και Γαλλίδες, ας σχηματίσουμε όλοι μαζί μια ασπίδα. Αυτός είναι ο τρόπος για να κερδίσουμε τον πόλεμο ενάντια στο μίσος και τον φανατισμό. Νωρίτερα, ο Φρανσουά Ολάντ είχε σύσκεψη στο Μέγαρο των Ηλυσίων με τον Υπουργό Εσωτερικών Μπερνάρ Καζνεύ. Οι δυο τους υποδέχτηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο τον Αρχιεπίσκοπο της Ρουέν και Πάσης Νορμανδίας, Ντομινίκ Λεμπρούν. Λένε να αγαπάμε αλλήλους. Εγώ λέω αγαπήστε τους εχθρούς σας ή ακόμα και προσευχηθείτε για αυτούς. Όταν κάποιος το ακούει αυτό και αναρωτιέται να αγαπώ τον εχθρό μου, είναι ποτέ δυνατόν να προσπαθεί να το κάνει ή έστω να προσεύχεται για αυτούς. Μετά και από αυτήν την επίθεση, στην Παναγία των Παρισίων και άλλα σημεία θρησκευτικού ή τουριστικού ενδιαφέροντος της γαλλικής πρωτεύουσας, αυξήθηκε κατακόρυφα η παρουσία όχι μόνο της αστυνομίας, αλλά και στρατιωτών.